θα κάνουμε ένα freestyle εδώ πέρα. Όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά, όπως τα λέγε και ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ανίτο MC. Και με αγχώνεις, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Τι να κάνουμε που είμαστε επιστημονική εκπομπή. Μιλάμε μόνο για θέματα βαθιάς γνώσης και ανακαλύψεις, όπως η συγκεκριμένη που κάνει το γύρο του διαδικτύου και νομίζω θα σώσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις ever ενδεχομένως, αν όντως... Αν είναι αυτό που λέγαμε πριν, αν ισχύει. Αν ισχύει, εν τέλει θα το δοκιμάσουμε. Νομίζω καθένας άνθρωπος μπορεί να το δοκιμάσει, διότι λέει happy... Τρομερή εφεύρεση, λέει το άρθρο. Χάπι κάνει τα αέρια μας να μυρίζουν σοκολάτα. Η γλυκιά μυρωδιά του προϊόντος είναι μια δημιουργία του 65χρονου Christian Poinsevel, που ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ένα χάπι που διευκολύνει τον οργανισμό μας από τη δυσπεψία, αλλά και μετατρέπει το πεπτικό μας σύστημα σε αρωματικό χώρο. Πώς είναι να έχεις δηλαδή... Συγγνώμη, αυτός αντί να πάρει δωράκια για τα Χριστούγεννα στα εγγόνια του, έχει κάνει μια τέτοια εφεύρεση. Με αυτή την εφεύρεση. Πολύ δυνατός ο τύπος. Αντί να βάζεις το δεντράκι το συγκεκριμένο που έχεις στο αμάξι πάνω δίπλα από το ματάκι και από το σκόρδο, θα έχεις ένα τέτοιο και να το κρεμάς και από πίσω σου αυτό το δεντράκι. Παίρνεις το συγκεκριμένο το χαπάκι. Υπάρχει κάποια ανάλυση πάνω σε αυτό, δηλαδή. Αν γνωρίζουμε, αν το παίρνεις από το στόμα ή άμα το. Σαν υπόθετο. Εντάξει, από το στόμα. Προφανώς για χάπι μιλάμε, δεν μιλάμε για υπόθετο. Από πίσω δυσκολευόμαστε να βάλουμε. Δυσκολευόμαστε, ναι.